Θεοδός Αριστομένος, ο κεντρικός δρόμος της Καλαμάτας. Ένας δρόμος γεμάτος ιστορία, που δημιούργησε όμως και ο ίδιος ιστορία. Και οι δρόμοι δίπλα του, δρόμοι κάθετοι, δρόμοι παράλληλοι, οι περισσότεροι από αυτούς με ονόματα που έχουν σχέση με την Μεσσηνία. Να δούμε αυτούς τους δρόμους, Ηλία. Να δούμε πρώτα πότε έγιναν οι δρόμοι. Για την Αριστομένη έχουμε μιλήσει και παλιότερα το πώς διαμορφώθηκε ως λεωφόρος παραλίας καταρχήν, ως ένας δρόμος που μετά την εκβάθυνση και την εκτροπή της Κήτης του Νέρδα ένωνε την παλιά Καλαμάτα με την παραλία. Η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε έχει σχέδιο πόλης από το 1867. Ναι. Εκείνο το σχέδιο έφτανε μέχρι την σημερινή Πολυχάρους. Από το 1867 μέχρι την πρώτη ονοματοδοσία, το 1908 ολοκληρωμένη, δημιουργήθηκαν κάποιοι δρόμοι. Όπως προείπαμε, ο πρώτος δρόμος που δημιουργήθηκε ήταν η Λεωφόρος Παραλίας, η οποία στις αρχές του 20ου αιώνα και πριν τη συνολική ονοματοδοσία πήρε το όνομα του ήρωα των Μεσσηνίων στο δεύτερο Μεσσηνιακό πόλεμο, του Αριστομένη. Η οδός Αριστομένους είναι η λεωφόρος από την πλατεία 23ης Μαρτίου προς το πάρκο Σιδηροδρόμων. Έχει ονομαστεί έτσι από τον περίφημο ήρωα των Μεσσηνίων, ο οποίος κατά την παράδοση γεννήθηκε στην Ανδανία και ήταν γιος του Πυρού, η Νικομίδη και της Νικοτέλειας. Ανήκε στο γένος των Επιτιδών. Με συνομήλικους και φίλους ξεσήκωσε τους Μεσσήνιους εναντίον των Σπαρτιατών, αφού εξασφάλισε πρώτα τη συνδρομή των Αρκάδων και των Αργίων. Μετά την πρώτη μάχη του δεύτερου Μεσσηνιακού πολέμου, οι συμπατριώτες του, που θαύμασαν την ανδρεία και τις στρατηγικές του ικανότητες, του πρότειναν να τον εκλέξουν βασιλιά. Ο Αριστομένης δεν δέχθηκε και αρχέστηκε μόνος στο αξίωμα του στρατηγού. Τον επόμενο χρόνο, το 683 π.Χ., νίκησε για δεύτερη φορά τους Σπαρτιάτες στη θέση Κάπρου Σίμα. Αργότερα, από παρασπονδία του βασιλιά των Αρκάδων Αριστοκράτη, νικήθηκε στη θέση Μεγάλη Τάφρος στα σύνορα Μεσσηνίας Αρκαδίας. Ύστερα από αυτό, κλείστηκε στο φρούριο της Ήρας και πολιορκήθηκε από παντού. Παρόλες τις προσπάθειές τους, οι Σπαρτιάτες δεν κατόρθωσαν να τον καταλάβουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά Αριστομένης, εφαρμόζοντας την τακτική του εδωρτοπόλεμου, έκανε συχνές επιδρομές στη Λακωνική. Στις επιδρομές αυτές προξενούσε πάντα μεγάλη φθορά στον εχθρό και με τη σχετική λαφυρογωγία είχε τη δυνατότητα να συντηρεί τους άνδρες του και να κρατάει τη χώρα του μακριά από τη σκλαβιά και τη λαιλασία του πλούτου της. Σε μία επιδρομή κατέλαβε την πόλη Αμίκλε, ενώ σε μία άλλη μπήκε στην ίδια τη Σπάρτη, όπου και εχμαλωτίστηκε για δεύτερη φορά. Ελευθερώθηκε όμως χάρη στο θάρρος του και κάποιες ευτυχείς συμπτώσεις. Ένας θρύλος αναφέρει πως όταν τον έριξαν στο Γεάδα, βρέθηκε μέσα στο βάραθρο ένας αετός, τον συγκράτησε στα φτερά του και έτσι δεν συντρίφθηκε κατά την πτώση του. Φθάνοντας στον Πυθμένα και μη μπορώντας να βρει διέξοδο από το τρομερό βάραθρο, συνάντησε μια Αλεπού, πιάστηκε από την ουρά της και εκείνη τον οδήγησε μέσα από μια ρογμή στην ελευθερία. Η αντίσταση συνεχιζόταν με τον ίδιο έντονο ρυθμό και το φρούριο της Ήρας αποτελούσε πάντα το δυνατό ερμητήριο των Μεσσηνίων. Έπεσε αργότερα όμως από προδοσία. Οι πολιορκημένοι πρόβαλαν στεναρή αντίσταση και έσπασαν τον κλειό, αφήνοντας σωρούς τα πτώματα. Ο Αριστομένης κατέφυγε στους Δελφούς για αναζήτηση συμμάχων. Εκεί συνάντησε και τον βασιλιά της Ιαλισσού της Ρόδου, Δημανίγο, τον έκανε γαμπρό και έφυγε μαζί του στη Ρόδο, όπου και πέθανε πριν προλάβει να ζητήσει βοήθεια από τους Λιδούς και τους Μίδους για να ελευθερώσει τη Μεσσηνία. Το 1908 που έγινε η πρώτη ομαδική ονοματοδοσία, ο τελευταίος δρόμος που υπήρχε κάθετος στους Αριστομένους ήταν η οδός Γόργου, όπως υπόθηκε τότε. Είναι η σημερινή οδός Κωνσταντίνου Γεωργούλη. Α, μάλιστα. Ο Γόργος ήταν ο γιος του Αριστομένη, ο οποίος διακρίθηκε στη μάχη του Φρουρίου της Ήρας, της υπεράσπισης του Φρουρίου της Ήρας, και μετά με τους Μεσσήνιους πήγε στο Ρήγιο και στη συνέχεια στη Ζάγκλη, την οποία και μετονόμασε σε Μεσσήνη. Α, μάλιστα. Το όνομα λοιπόν αυτό το είχε η σημερινή Γεωργούλη, η οποία στη συνέχεια άλλαξε πολλά ονόματα. Ήταν μια περίοδο Άγγελου Παπαδήμα. Άγγελος Παπαδήμας ήταν στρατιωτικός Ολυμπιονίκης και νομάρχης στη δικτατορία του Μεταξά. Έγινε Πέρσον, ήταν το ζευγάρι Άξελ και
η σύζυγός του Πέρσον Σουηδή, επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού στην Πελοπόννησο. Στην περίοδο της κατοχής, νομίζω. Στην περίοδο της κατοχής. Στη συνέχεια Καναδά και μετά το 68, όπου πέθανε ο σπουδαίος φιλόλογος Κωνσταντίνος Γεωργούλης, πήρε το δικό του όνομα επειδή το σπίτι του ήταν εκεί που είναι σήμερα η γωνία Ρουμελιώτη και Φαρών στην βορειοανατολική πλευρά. Μπορεί να ήταν ο τελευταίος δρόμος η Γόργου, δεν σημαίνει ότι ήταν και κατοικημένη η Καλαμάτα μέχρι τη Γόργου. Ήταν ο τελευταίος δρόμος γιατί στο σημερινό 21ο Δημοτικό Σχολείο, παλιότερα Θηλαίων, φυλακές κλπ. Υπήρχαν οι στρατώνες. Η Γόργου λοιπόν ήταν ο δρόμος στη βόρεια πλευρά των στρατώνων που ένωνε την Αριστομένους η οποία είχε δημιουργηθεί με τους στρατώνες. Ο πρώτος δρόμος ήταν η Πολυβίου, η οποία υπάρχει και σήμερα. Και μάλιστα προσδιοριζόταν ως ο δρόμος που περνούσε από το ξενοδοχείο Πόρτα. Δεν ήταν ο τίτλος του ξενοδοχείου, ήταν το ξενοδοχείο των αδελφών Πόρτα. Ο επόμενος δρόμος ήταν η Κολοκοτρώνη. Ο τρίτος δρόμος ήταν το στενάκι ανάμεσα στο Δημαρχείο και στο ΡΕΞ, στον οποίο δρόμο είχαν δώσει το όνομα Επαμεινόντου. Ήταν ο Θηβαίος στρατηγός, ο οποίος νίκησε το 371 π.Χ. τους Σπαρτιάτες και το 370-369 περίπου έκτισε την αρχαία Μεσίνη. Συνεχίζοντας νοτιότερα, ήταν η Εθνικής Τραπέζης, γιατί το κτίριο του Δημαρχείου τότε στέγαζε την Εθνική Τράπεζα. Και λίγο πιο κάτω, εκεί που σήμερα είναι η Κυταρά, ήταν η οδός Φουρνέρ. Ο Φουρνέρ ήταν Γάλλος αξιωματικός εμποροπλοίαρχος του συνοδευτικού στόλου στην εκστρατεία του Μεζόνος, ο οποίος ήρθε το 1828 στην Καλαμάτα και αφού δημιούργησε διάφορες περιοχές επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και στην Πύλο έκανε ένα σαπονοπείο, το 1837 στην Καλαμάτα έφτιαξε το πρώτο μεταξουργείο. Το οποίο θεωρείται ότι ήταν εκεί που είναι περίπου σήμερα η Ηλέκτρα. Είχε ονομαστεί λοιπόν Φουρνέρ, ο δρόμος από οικία Κουτσομιτοπούλου, οικία Κουτσομιτοπούλου του Γιώργιου Κουτσομιτόπουλου, του Δημάρχου, είναι η σημερινή Τράπεζα Ελλάδας, η οποία λειτουργεί εκεί περίπου από το 1830 και έχει ένα εκπληκτικό αστικό κήπο στην πίσω πλευρά της. Ναι. Ήταν δρόμος λοιπόν από οικίας Γάμα Κουτσομιτοπούλου προς μεταξουργείο Φέλς, γιατί στην ίδια περιοχή ήταν και το δεύτερο μεταξουργείο που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Φέλς και ΣΥΑ, και έτσι προσδιοριζόταν και η θέση της πρώτης, ας πούμε, βιομηχανικής περιοχής της Καλαμάτας. Εκεί λειτουργήσαν στην αρχή οι επιχειρήσεις. Προχωρώντας πιο κάτω, συναντούσαμε την Ταϊγέτου και μιλάμε πάντα για το 1908, έτσι, η οποία είναι η σημερινή Κέσαρη, η Πολυχάρους αμέσως μετά και βέβαια η Γόργου που είπαμε ότι είναι η σημερινή Γεωργούλη. Η οδός Κωνσταντίνου Γεωργούλη είναι η 12η αριστερή πάροδος της Αριστομένους. Ο Κωνσταντίνος Γεωργούλης υπήρξε επιφανής φιλόλογος. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1894 και σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα. Έλαβε μέρος ως έφεδρος αξιωματικός στους πολέμους 1916-1923 και στον Ελληνοϊταλικό 1940-41. Υπηρέτησε ως καθηγητής και προήχθησε γυμνασιάρχη το 1924 και επιθεωρητή μέσης εκπαίδευσης το 1940. Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας στο Βερολίνο και στο Φράιμπουργκ, διατέλεσε επόπτης της Βαρβακίου Πρωτύπου Σχολής, εκπαιδευτικός σύμβουλος, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια των ετών 1953-1957, γενικός γραμματέας της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων και εκδότης του περιοδικού της Εταιρείας Πλάτων. Δημοσίευσε σε περιοδικά του κέντρου και της επαρχίας πολλά άρθρα και μελέτες με κεντρικό θέμα την ελληνική ιδέα στην καθολικότητά της. Από το 1908 μέχρι το 2018 είναι 110 χρόνια. Δεν άνοιξαν μόνο δρόμοι, άλλαξαν και τα ονόματα. Ονόματα, σωστά. Κατά βάση η Αριστομένους χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να φιλοξενήσει τις καθέτους
ονόματα δημάρχων που πέθανε. Ξεκινήσαμε από το 1957 που πέθανε ο Παναγής Κέσαρης και πήρε το όνομά του η Ταϊγέ του. Στη συνέχεια έγινε ονοματοθεσία της Χρήστου Κουμάντου που είναι στη νότια πλευρά του Δημαρχείου. Ναι, ναι. Ακόμη αργότερα έγινε η ονοματοθεσία της Βασίλη Κροντήρη που είναι η προσδισμάς προέκταση της Νικηταρά για να την προσδιορίσουμε κάπως έτσι. Και τελευταία το στενάκι που ήταν επαμεινόντου που καθόμαστε τώρα όπως είπαμε πήρε το όνομα του Κώστα Κουτουμάνου. Στο μεταξύ δόθηκε και το όνομα ενός άλλου δημοτικού παράγοντα, του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στην παλιά οδό Εμπορικής Τραπέζης, το όνομα του Γιάννη Αναπλιώτη. Η οδός Ιωάννη Αναπλιώτη είναι η έκτη πάροδος της Αριστομένους, η πρώην οδός Εμπορικής Τραπέζης. Ο Γιάννης Αναπλιώτης ήταν δημοσιογράφος και λογοτέχνης, ο οποίος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1909 και πέθανε το 1976. Ασχολήθηκε στην αρχή με την ποίηση και στη συνέχεια με τη δημοσιογραφία. Εργάστηκε ως συντάκτης ή αρχισυντάκτης σε όλες σχεδόν τις καλαματιανές εφημερίδες, αρχής γενομένης από το 1929. Συνεργάστηκε κατά καιρούς με πολλά μεσηνιακά περιοδικά, λογοτεχνικού ή ιστορικού χαρακτήρα. Εξέδωσε αρκετά βιβλία, μεταξύ των οποίων «Στα χρόνια της Κουγέστας», ο βιβλίο το οποίο έλαβε τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών το 1953, «Ένα ιστορικό ταξίδι» και «Ο αληθινός Ζορμπάς» και «Ο Νίκος Καζαντζάκης». Στις δημοτικές εκλογές του 1975 εξελέγει δημοτικό σύμβουλος και μέχρι το θάνατό του ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Οδός Κωνσταντίνου Κουτουμάνου. Ο Κωνσταντίνος Κουτουμάνος γεννήθηκε το 1928 στην Καλαμάτα. Σπούδασε στη Μαθηματική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Το 1955 επέστρεψε στην Καλαμάτα και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Φοιτητών. Στις 5 Ιουλίου 1964, επικεφαλής ανεξάρτητου συνδυασμού, εξελέγει δήμαρχος Καλαμάτας. Έμεινε στη θέση αυτή για 8 χρόνια. Υποψήφιος δήμαρχος το 1975, το 1978 και το 1994, διατέλεσε για 11 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Με ομοφωνή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 2002 ανακηρύχθηκε επίτιμος δήμαρχος και του απονεμήθηκε το μετάλλιο της πόλης. Οδός Παναγιώτη Κέσαρη είναι η ένατη πάροδος Αριστομένους. Ο Παναγιώτης Κέσαρης ήταν γιατρός, γεννήθηκε στο Δειράχη της Αρκαδίας το 1901 και πέθανε στην Καλαμάτα το 1957. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και τη Γαλλία, ειδικεύτηκε στη φυματιολογία. Ίδρυσε δική του κλινική στην Καλαμάτα και προσέφερε τις υπηρεσίες του στα νοσοκομεία της πόλης και το σανατόριο. Εξελέγει δήμαρχος Καλαμάτας στις δημοτικές εκλογές του 1951 και του 1955. Επί δημαρχοντίας του έγιναν εξοραϊστικά έργα και ένα μέρος του δικτύου υπονόμων. Οδός Κουμάντου είναι ο δρόμος νότια του Δημαρχείου της Καλαμάτας. Ο Χρήστος Κουμάντος ήταν δήμαρχος της Καλαμάτας. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1900 και πέθανε το 1970. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και άσκησε το επάγγελμα στη γενέτειρά του. Στις δημοτικές εκλογές του 1934 εξελέγει δήμαρχος Καλαμάτας. Πάφθηκε από τη μεταξική δικτατορία το 1937. Επανεξελέγει δήμαρχος το 1957 μετά το θάνατο του Παναγιώτη Κέσαρη και το 1959. Το σπουδαιότερο έργο της πρώτης δημαρχοντίας του είναι η ίδρυυση της Καλαμάτας από τις πηγές του πηδήματος. Το έργο άρχισε το 1935 και τελείωσε με τη λειτουργία του αντιλιοστασίου το 1937. Κατά τη δεύτερη περίοδο δημαρχοντίας του, ασφαλτόστρωσε και εξοράισε πολλούς συνοικιακούς δρόμους. Οδός Κροντήρη. Ο Βασίλειος Κροντήρης γεννήθηκε το 1884 και πέθανε το 1949 στην Καλαμάτα. Σπούδασε νομικά και εξελέγει δήμαρχος Καλαμάτας το 1925 και το 1929 με το Λαϊκό Κόμμα. Επί δημαρχοντίας του έγιναν πολλά έργα, πάρκα, δευτεροστοιχίες, λαχαναγορά, σφαγεία, ενώ εκπονήθηκε και η μελέτη ίδρυυσης της πόλης από τις πηγές του πηδήματος. Μια άλλη ομάδα ονομάτων στην καθέτων της Αριστομένους είναι η ομάδα ονομάτων που σχετίζεται με το 21. Είχαμε στην αρχή ονοματοθεσία την Κολοκοτρώνη,
Πιο κάτω την Ιγκεταρά στη συνέχεια, όταν άλλαξε το όνομα του Φούρνερ, δημιουργήθηκαν δρόμοι και στη δυτική πλευρά της πλατείας. Στην αρχική ονομασία δεν υπήρχαν δρόμοι στη δυτική πλευρά της πλατείας. Λόγω του ποταμιού προφανώς. Ναι, δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί η ισορροπία ή η νέα. Όπου έχουμε τη Μητροπέτροβα, Αντωνοπούλου, Γιατράκου, Ιατροπούλου πιο κάτω και πιο κάτω η Φραντζή και στη συνέχεια της η Κεφάλα. Είναι τα ονόματα που φέρουν ονόματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν σχέση με την Επανάσταση του 21. Οδός Αντωνοπούλου είναι η πάροδος της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας προς την σιδηροδρομικού σταθμού. Το Αντωνόπουλος είναι όνομα ιστορικής οικογένειας της Καλαμάτας. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν πρόκριτος της Καλαμάτας, συμμετείχε στη Μεσσηνιακή Γερουσία και υπογράφει κείμενο προκρίτων της Καλαμάτας το 1831 που καταδικάζει τις στασιαστικές ενέργειες των Μαυρομιχαλαίων στο λιμένι και υποστηρίζει τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Γεώργιος Αντωνόπουλος ήταν και αυτός πρόκριτος της Καλαμάτας και συμμετείχε επίσης στη Μεσσηνιακή Γερουσία. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, αγωνιστής του 1821 από την Κόντιτσα τα ηγέτου, εγκατεστημένος στην Καλαμάτα. Ο πατέρας του Σπηλιώτης πέθανε φυλακισμένος στην Τρίπολη για τη συμμετοχή του στα Ορλοφικά. Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, μοιημένος στη φιλική εταιρεία, όπλησε με δικά του έξοδα πολεμιστές για την πολιορκία της Μεθόνης. Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, εξελέγει μέλος της τριμελούς εφορίας της πόλης. Πέθανε από τύφο που μάστιζε την περιοχή. Αντώνιος Αντωνόπουλος, αδελφός του Κωνσταντίνου, έζησε και έδρασε στην Καλαμάτα. Διέθετε σημαντική περιουσία και τόσο αυτός όσο και οι απογονοί του πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες και στη διάρκεια της Επανάστασης και αργότερα. Πανάγος Αντωνόπουλος, γιος του Αντώνιου Αντωνόπουλου, οπλαρχηγός του 1821. Με την έκρηξη της Επανάστασης, επικεφαλής 150 καλαματιανών, πήρε μέρος στις πολιορκίες του Νιόκαστρου, της Μεθόνης και της Κορώνης. Η Επιτροπή Εκτουλεύσεων του αναγνώρισε το βαθμό του αξιωματικού έκτης τάξεως. Μετά την απελευθέρωση, εγκαταστάθηκε ως έμπορος στην Πύλο. Η οδός Γιατράκου είναι η πρώτη δεξιά πάροδος της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας. Το Γιατράκος είναι όνομα ιστορικής οικογένειας της Λακωνικής Μάνης. Κατά μια εκδοχή που εξηγεί και το όνομα, γενάρχης της οικογένειας ήταν ο Πέτρος Μέδικος που ήρθε στην Ελλάδα το 1331 μαζί με τον Ουάλτερο Βριένιο για να απελευθερώσουν το Δουκάτο των Αθηνών από τους Καταλανούς. Εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο, εξελινίστηκε το όνομα της οικογένειας και έγινε ιατρός. Όταν το Ναύπλιο καταλήφθηκε από τους Τούρκους το 1540, τα μέλη της οικογένειας διασκορπίστηκαν και αυτοί που εγκαταστάθηκαν στη Μάνη ονομάστηκαν Γιατράκοι. Εκεί που συμφωνούν όλοι είναι ότι ο γενάρχης των Γιατράκων Ιωάννης ήταν γιατρός και από την ιδιότητα αυτή προήλθε κατάλληλο το όνομα και η γνώση του μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά στην οικογένεια. Στην Επανάσταση του 1821 πήραν μέρος τα αδέλφια Παναγιώτης, Γεώργιος, Μιχάλης και ο γιος του Ανδρέας, Νίκος και Ηλίας και ο γιος του Γεώργιος. Η οδός Ιατροπούλου είναι η τρίτη πάροδος της κεντρικής πλατείας. Ο Νικόλας Ιατρόπουλος ήταν ιατροχειρουργός, με ό,τι σήμαινε αυτό εκείνη την εποχή, από την Καλαμάτα με σημαντική δράση στην Επανάσταση του 1821. Πήρε μέρος στις πολιορκίες του Νιόκαστρου και της Κορώνης και πολέμησε στο Άργο στην εποχή του Δράμαλη. Διακρίθηκε σαν χειρουργός και φιλάνθρωπος. Το 1824 προήχθη σε χιλίαρχο. Κολοκοτρώνη. Η οδός Κολοκοτρώνη είναι η 8η πάροδος της Νέδοντος προς τον Άγιο Νικόλαο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου στην Επανάσταση του 1821, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα αφηγείται στα απομνημονεύματά του, γεννήθηκε εις τα 1770 Απριλίου 3, την Δευτέρα της Λαμπρής, εις ένα βουνό, εις ένα δέντρο από κάτω, εις την παλαιάν Μεσσηνίαν ονομαζόμενον Ραμοβούνη. Καταγόταν από οικογένεια κλεφτών, η οποία έχασε δεκάδες ανθρώπους στον αγώνα της ανεξαρτησίας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πατέρας του Κωνσταντής. Ο πλαρχηγός επαρχίας Μεγαλόπολης σε ηλικία 17 χρόνων έφυγε για τα Επτάνησα και σε ηλικία 37 χρόνων κατετάγει στον Αγγλικό στρατό. Μοιήθηκε στην φιλική εταιρεία το 1818 και επέστρεψε στην Πελοπόννησο την εποχή του διωγμού των κλεφτών. Λόγω της στρατιωτικής του εμπειρίας κατόρθωσε να οργανώσει τους Έλληνες πολεμιστές και να αναδειχθεί σε στρατιωτικό ηγέτη. Μπήκε μαζί με τους άλλους οπλαρχηγούς στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821. Στη συνέχεια κινήθηκε προς την Αρκαδία και στις 12 Μαΐου έδωσε μάχη στο Βαλτέτσι που διήρκεσε 23 ώρες. Ακολούθησε η μάχη της Γράνας και η άλωση της Τρίπολης στις 23 Σεπτεμβρίου, που ήταν πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο των Τούρκων στην Πελοπόννησο.
Στρατιωτική ιδιοφυΐα κατόρθωσε να συντρίψει το στρατό του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Η έδρος συνέλευσης στο Άστρο το Μάρτιο του 1823 κατήργησε την αρχιστρατηγία, δηλαδή τον Κολοκοτρώνη, και ξέσπασε ο πρώτος εμφύλιος. Έληξε αργότερα με την υπογόρηση του γέρου του Μοριά. Τον Μάιο του 1824 ο διχασμός οδήγησε στον δεύτερο εμφύλιο και στις αρχές του 1825 ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε στην Ήδρα, όπου παρέμεινε στους 5 κρισιμότερους μήνες της εισβολής του Ιμπραήμ. Αποφυλακίστηκε όταν αυτός έκανε προέλαση στην Πελοπόννησο και με διαλυμένο το στρατό υποχρεώθηκε να ακολουθήσει την τακτική του κλεφτοπόλεμου. Υποστηρικτής του Ιωάννη Καποδίστρια, μετά τη δολοφονία του, διορίστηκε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής μαζί με τους Αυγουστίνο Καποδίστρια και Ιωάννη Κολέτη. Δέχθηκε με ενθουσιασμό την άφιξη του Όθωνα, αλλά διαφώνησε με τα μέτρα της Αντιβασιλείας. Η στάση του αυτή έγινε αφορμή να οδηγηθεί σε δίκη και καταδίκη σε θάνατο για εσχάτη προδοσία το 1833. Η ποινή μετατράπηκε από τον Όθωνα σε ισόβια και κλείστηκε στις φυλακές του Ναυπλίου για να του δοθεί χάρη μετά την ενηλικίωση του βασιλιά. Ονομάστηκε στρατηγός και πήρε το αξίωμα του Συμβούλου Επικρατείας. Στο τέλος της ζωής του έγραψε τα απομνημονεύματά του με τη βοήθεια του Γεώργιου Τερτσέτη και πέθανε στην Αθήνα το 1843. Η οδός Μητροπέτροβα είναι η δεύτερη πάροδος της κεντρικής πλατείας. Το Μητροπέτροβας είναι όνομα ιστορικής οικογένειας της Μεσσηνίας που ήταν εγκατεστημένη τον 17ο αιώνα στην Ανδρούσα. Αργότερα αποσύρθηκε στην Άνω Γαράντζα. Ο Μήτρος Πέτροβας, γνωστός σαν Μητροπέτροβας, ήταν θρυλικός κλεφτοκαπετάνιος και οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε και πέθανε στην Άνω Μέλπια. Επικεφαλής πολυπληθών συγγενών και συγχωριανών του, πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1769 και στα κατοπινά γεγονότα. Τόσο στην περίοδο που ακολούθησε την αποτυχία της Επανάστασης εκείνης με την εγκατάλειψη των Ρώσων, όσο και την περίοδο του μεγάλου διωγμού της κλεφτουριάς από τους Τούρκους, ο Μητροπέτροβας πάλεψε με πείσμα και κράτησε ελεύθερη την περιοχή του χωριού του και των γειτονικών μέχρι την έκρηξη της Επανάστασης του 1821. Πολέμησε πλάι στους Κολοκοτρωνέους και υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην τέχνη του πολέμου. Οδός Νικηταρά, η έκτη πάροδος της Αριστομένους. Ο Νίκητας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς γεννήθηκε στην Νέδουσα. Ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η μητέρα του ήταν αδελφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη, γνωστός και ως Τουρκοφάγος. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Συντηρούσε δικό του σώμα ενόπλων με άνδρες που προέρχονταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στο μεγάλο διωγμό της κλεφτουριάς το 1804 κατέφυγε στη Ζάκυνθο και κατατάχθηκε στον Αγγλικό στρατό. Θέλησε μάλιστα να πάει να πολεμήσει με τους Ρώσους εναντίον του Ναπολέοντα, δεν τον άφησε όμως ο Κολοκοτρώνης. Τον Οκτώβριο του 1818, ενώ βρισκόταν στην Καλαμάτα, μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία από τον Ηλία Χρυσοσπάθη. Για ένα διάστημα, μαζί με τον Πλαπούτα και τον Αναγνωσταρά, περιόδευσε στην Πελοπόννησο για τους σκοπούς της εταιρείας. Με την έκρηξη της Επανάστασης, στην πρώτη μάχη που δόθηκε στο Βαλτέτσι της Αρκαδίας στις 12-13 Μαΐου 1821, ο Νικηταράς που κρατούσε με 200 άνδρες στα Δουλιανά, κατάφερε να αποκρούσει 6.000 άρτια εξοπλισμένους Τούρκους που επιτίθεται με πυροβολικό. Διακρίθηκε και στις μάχες που ακολούθησαν, όπου συνεργάστηκε με το θείο του, κυρίως δε στην Πολιορκία και την άλωση της Τριπολιτσάς εναντίον του Δράμαλη στα Δερβενάκια και αλλού. Πολέμησε στη Λιβαδιά, στη Στυλίδα, στην Αγία Μαρίνα, ακόμα και στο Μεσολόγγι. Μετά την απελευθέρωση, στο διάστημα της κυβέρνησης Καποδίστρια και επί Όθωνος, ήταν οπαδός του Ρωσόφιλου κόμματος των Ναπαίων. Η τοποθέτησή του αυτή τον έκανε ύποπτο για επαναστατικές ενέργειες και φυλακίστηκε στην Αίγινα. Όταν βγήκε από τη φυλακή, ήταν σχεδόν τυφλός και ζούσε από τη φτωχή σύνταξή του. Πέθανε στον Πειραιά σε μεγάλη φτώχεια στις 25 Σεπτεμβρίου 1849, σε ηλικία 68 χρόνων, και τάφηκε στο πρώτο νοκροταφείο Αθηνών, δίπλα στο γερό του Μοριά. Από μνημονεύματα του Νικηταρά συντάχθηκαν με υπαγόρευσή του από τον Γεώργιο Τερτσέτη. Τα χειρόγραφα βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων και δημοσιεύτηκαν από τον Νίκο Βέη. Οδός Φραντζή. Ο Αμβρόσιος Φραντζής γεννήθηκε στο Μεσορούγγι των Καλαβρίτων το 1771 και μόνασε στο Μέγα Σπήλαιο, πρωτοσύγγελος του Χριστιανοπόλεως Γερμανού το 1819. Μοιήθηκε στην Φιλική Εταιρεία και εργάστηκε για την προπαρασκευή της Επανάστασης. Έλαβε μέρος στα πολεμικά γεγονότα αλλά και στα πολιτικά παρασκήνια της επαναστατικής και μετεπαναστατικής περίοδου. Η πεντάτομη ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως που έγραψε πρώτος προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από μέρους των συγχρόνων του. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Τσαλαφατίνος και ο Σακελαριάδης μόνο την χαρακτήρισαν αντικειμενική και αμερόληπτη. Πέθανε το 1851. Και η ονομαστασία στην περιοχή της Αριστομένους ολοκληρώνεται με μια σειρά από ονόματα τα οποία έχουν σχέση με την αρχαιότητα, όπως είναι η Παυσανίου,
έχουν σχέση με δωρητές, όπως είναι η Πανταζοπούλου. Έχουν σχέση με τον Μακεδονικό Αγώνα, όπως είναι η Καπετάν Κρόμπα. Και έτσι έχουμε μια ονοματοθεσία η οποία δεν είναι ομοιογενής. Παρ' όλα αυτά, εκφράζει διαφορετικές εποχές της ιστορίας και διαφορετικά πρόσωπα που έπαιξαν το δικό τους ρόλο. Καπετάν Κρόμπα. Το όνομα Καπετάν Κρόμπας είναι το ψευδώνυμο του Μακεδονομάχου Μαρίνου Λιμπερόπουλου, ο οποίος γεννήθηκε στο Αριστοδήμιο το 1875. Γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, αλλά ακολούθησε στρατιωτική καριέρα. Φίτησε στη σχολή υπαξιωματικών και ονομάστηκε ανθιπολογαγός το 1904. Υπηρέτησε στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού της Καλαμάτας. Μετά την αγγελία θανάτου του Παύλου Μελά το 1905, άφησε την ήσυχη ζωή του στρατώνα και επικεφαλής δικού του σώματος βρέθηκε στο έδαφος της Μακεδονίας. Μετά την ανάκληση των ελληνικών σωμάτων από την ελληνική κυβέρνηση, για δεύτερη φορά γύρισε στο μακεδονικό έδαφος το Σεπτέμβριο του 1905 στην περιφέρεια της Φλόρινας. Μετά από προδοσία, σκοτώθηκαν σε συμπλοκή όλοι οι άνδρες του σώματός του, πλην ενός και ο ίδιος ο αρχηγός. Ο καπετάν Κρόμπας είναι ο τέταρτος κατά σειρά Μακεδονομάχος που σκοτώθηκε πρώτος, ήταν ο Παύλος Μελά. Το χωριό Πεταλινό, στο οποίο σκοτώθηκε, βρίσκεται στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Ο υπαρχηγός του σώματος Φαρμάκης είχε διαταχθεί εγκαίρως να διασώσει την αλληλογραφία του και το αιματοβαμμένο μαντήλι του. Ο πατέρας του, όταν του ανήγγειλαν τον θάνατό του, αναφώνησε: «Ο Μαρίνος μου δεν πέθανε, αλλά ζει». Αρνήθηκε να του δοθεί σύνταξη και αργότερα δεν δέχθηκε να πάρει κλήρο από τα εθνικά κτήματα. Σε ένδειξη τιμής, οι πόλεις της Φλόρινας και της Καλαμάτας μετονόμασαν έναν από τους κεντρικότερους τότε δρόμους τους σε οδό Καπετάν Κρόμπα. Επίσης, ο Σύλλογος Μεσσηνίων του Σικάγου πήρε το όνομα Καπετάν Κρόμπας. Οδός Πανταζοπούλου. Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος και η Ρεγκίνα Πανταζοπούλου ήταν από τους σημαντικότερους εμπόρους της Καλαμάτας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος καταγόταν από την Αρκαδία και πέθανε το 1896 στην Καλαμάτα, αφήνοντας πίσω του μεγάλη περιουσία. Η γυναίκα του, Ρεγκίνα Πανταζοπούλου, ήταν αδελφή ενός από τους πρώτους επιστήμονες της Μεσσηνίας μετά την απελευθέρωση, του γιατρού Δημήτριου Αλβανάκη. Το 1910 αγόρασε οικόπεδο δίπλα στην οδό Αριστομένους, προκειμένου να ιδρύσει σχολή απόρων και κατασκεύασε το κτίριο του οποίου διατηρείται σήμερα μόνο η όψη, το πνευματικό κέντρο. Οι κατασκευαστικές εργασίες έγιναν την περίοδο 1910-1911 και στις 15 Ιανουαρίου του 1912 λειτουργήσε για πρώτη φορά η Λαϊκή Σχολή. Την ίδια χρονιά ίδρυσε την Εν Καλάμες Λαϊκή και Απόρων Παιδών Σχολή Νικολάου και Ρεγκίνας Πανταζοπούλου. Σε αυτή άφησε όλη την κινητή περιουσία της, ακόμα και τα τιμαλφή. Η Σχολή Απόρων άρχισε να λειτουργεί το 1926 σε κτίριο που έγινε στην πίσω πλευρά του αρχικού, εκεί που στεγαζόταν παλαιότερα η Λαϊκή Βιβλιοθήκη δηλαδή, με 170 παιδιά. Υπολογίζεται ότι έπαψε να λειτουργεί γύρω στο 1930-31. Οδός Παυσανίου. Ο Παυσανίας ήταν περιηγητής, ο οποίος γεννήθηκε την πρώτη δεκαετία του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα στην πόλη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Κατά τα μέσα του ίδιου αιώνα, γύρω στο 160 μετά Χριστόν, άρχισε την περιήγησή του στην Ελλάδα και το υλικό που συγκέντρωσε το δημοσίευσε σε 9 βιβλία με τίτλο «Ελλάδος περιήγησης». Μεταξύ των βιβλίων αυτών είναι και τα Μεσσηνιακά. Τη Μεσσηνία περιηγήθηκε τα έτη 160 έως 165 μετά Χριστόν, μπαίνοντας από την Χύριο Νάπη, τη Σάντοβα δηλαδή, η οποία αποτελούσε το όριο μεταξύ Ελευθερολακώνων και Μεσσηνίων και επισκεπτόμενος πόλης της νοτιοανατολικής Μεσσηνίας και τη Μεσσήνη των Ρωμαϊκών χρόνων. Το υλικό του το άντλησε από τον Όμηρο, από την τοπική παράδοση και από το επικό ποίημα Μεσσηνιακά του Ριανού από την Κρήτη του 3ου π.Χ. αιώνα. Οδός Πολυβίου. Ο Πολύβιος ήταν ιστορικός που γεννήθηκε στη Μεγαλόπολη το 202 π.Χ. Πατέρας του ήταν ο Λυκόρτας, επιφανής στρατηγός της Αττικής Συμμαχίας, πολιτικός και ηγέτης του υπηκού της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ο ίδιος αναδείχθηκε σε ανώτατα αξιώματα της Συμπολιτείας. Αν και αρχικά ο Πολύβιος στάθηκε ουδέτερος απέναντι στους πολέμους των Ρωμαίων και των Μακεδόνων, στη συνέχεια έδειξε φιλορωμαϊκή στάση. Όμως μετά την νίκη των Ρωμαίων στην Πίδνα το 168 π.Χ., συκοφαντήθηκε από αντιπάλους του και εξορίστηκε ένα χρόνο αργότερα και για 16 χρόνια στη Ρώμη μαζί με χίλιους ακόμα Έλληνες.
Εκεί γνωρίστηκε με τον Σκυπίωνα, τον οποίο ακολούθησε σε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις. Μετά την καταστροφή της Κορίνθου, ο Πολύβιος εισηγήθηκε στον Σκυπίωνα, ευμενή μεταχείριση των κατοίκων της. Ο Σκυπίων το έπραξε και οι Κορίνθοι το ανταπέδωσαν με ένα μαρμάρινο άγαλμα. Μετά την επιστροφή του από την εξορία, άρχισε να γράφει ένα μνημειώδες έργο 40 βιβλίων με τίτλο «Καθολική Ιστορία». Σε αυτό εξιστορεί τα γεγονότα από το 264 π.Χ. σε σχέση με τις εξελίξεις στον τότε γνωστό κόσμο. Με το έργο αυτό, ο Πολύβιος παρουσιάζει και εξιστορεί την ανάδειξη της Ρώμης σε παγκόσμια δύναμη μετά την παρακμή των ελληνικών πόλεων. Τα 5 πρώτα από τα βιβλία του έχουν διασωθεί στο σύνολό τους, ενώ από τα υπόλοιπα σώζονται αποσπάσματα. Στο 4ο βιβλίο αναφέρεται στον Συμμαχικό Πόλεμο 220-217 π.Χ., κατά τον οποίο οι Αιτωλοί εισέβαλαν στη Μεσσηνία παρά τη μεταξύ τους φιλία και τις συμφωνίες που υπήρχαν. Οι μετέχοντες της Αχαϊκής Συμπολιτείας αποφάσισαν να ανταποκριθούν στο αίτημα των Μεσσηνίων για βοήθεια και άρχισαν πολεμικές επιχειρήσεις με τον Άρατο. Στη μάχη που έγινε στις Καφιές, νίκησαν οι Αιτωλοί, οι οποίοι έφτασαν μέχρι τον Ισθμό και γύρισαν στην πατρίδα τους. Το πρώτο έτος της 104ης Ολυμπιάδας, οι σύμμαχοι συνήλθαν στην Κόρινθο μετά από πρόταση του Φιλίππου του Πέμπτου και πήραν απόφαση πολέμου. Και πάλι όμως οι Αιτωλοί εισέβαλαν στην Πελοπόννησο και κυρίευσαν την Κίνεθα στην Αρκαδία για να επιστρέψουν στη συνέχεια στον τόπο τους. Οι πρώτοι που επικύρωσαν την απόφαση του πολέμου ήταν οι Ακαρνάνες, παρά το γεγονός ότι συνόρευαν με τους Αιτωλούς και ήταν αδύναμοι στρατιωτικά. Αντιθέτως, οι Μεσσίνοι, αν και για αυτούς άρχισε ο πόλεμος, δεν επικύρωναν την απόφαση, καθώς η φυγαλία με την οποία συνόρευαν παρέμενε υπό την εξουσία των Αιτωλών. Οδός Πολυχάρους. Ο Πολύχαρης ήταν Ολυμπιονίκης, νικητής στο αγώνισμα του Σταδίου, στην 4η Ολυμπιάδα του 746 π.Χ. Έγινε αιτία του Πρώτου Μεσσηνιακού Πολέμου. Επειδή είχε αδικηθεί από τον συνεταίρο του Έφαινο, πήγε στη Σπάρτη και ζήτησε την τιμωρία του. Οι Σπαρτιάτες δεν έδωσαν σημασία στα παραπονά του και ο Πολύχαρης, εκδικούμενος, σκότωσε τον Έφαινο και κάθε Σπαρτιάτη που συναντούσε. Κατόπιν αυτού ζήτησε άσυλο στη Μεσσηνία και στην άρνηση των Μεσσηνίων των παραδόσων. Οι Σπαρτιάτες απάντησαν με την κήρυξη του πολέμου.